Και πες μου, είμαστε αέρα. Είμαστε αέρα. Κατάλαβα ότι είμαστε αέρα. Στο Facebook είμαστε. Περιμένουμε σε λίγο να μπει το link. Όποτε θέλησατε, κύριε σκηνοθέτα, εμείς προς το παρόν να σας καλωσορίσουμε. Να σας καλωσορίσουμε. Να σας καλησπερίσουμε πρώτα. Και να σας καλωσορίσουμε σε ακόμα μία πρώτη προσβολή. Η πρώτη μετά το Πάσχα. Καλέξα λάθος ώρα να ρουφήσω. Είμαι ας πούμε, τι ωραία που τα λέει ο Μαρίνος. Σκατά, μιλώ εγώ τώρα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε σε ακόμα μια πρώτη προσβολή. Είναι ο Μαρίνος Νομικός. Είναι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Και σε αντίθεση με την πύλη εμβολιασμού, εμείς μια χαρά δουλεύουμε. Μια χαρά, ναι. Είμαστε όρθιοι. Εμείς δεν έχουμε πέσει ακόμα. Εμείς δεν έχουμε πέσει. Αλλά θέλω να σου πω ότι πριν στο δελτίο, τελείωσε ναι, με την συνάδελφο να μην να φτάνει να πει ακολουθεί πρώτη προσβολή και κόλλησε. Δεν θυμόταν ούτε το δικό μου όνομα ούτε το δικό σου. Εμβολιάστηκε. Απλώ θέλω να σας πούμε, να δείτε δηλαδή πόσο χαμηλών τόνων άνθρωποι είμαστε, δεν μας γνωρίζουν ούτε είμαστε συνάδελφοι στο κανάλι που δουλεύουν. Διαδικτυακό έστω. Η πρώτη προσβολή. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε καβάλει. Η πρώτη προσβολή με τους. Αχ, εδώ το έχω. Έλα, εδώ το έχω. Εδώ τους έχω. Τι λέει δικαιολογότη. Λοιπόν. Κοίτα, πάντα θα ήθελα να ήμουν στην άκρη της γλώσσας, αλλά όχι έτσι. Hello. Φίλε, κοίταξε, έκαμε εμβόλιο προσφατά και ακόμα έτσι παρενέργειες, οπότε αν μπορεί να είναι τούτο. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Τι. Δεν έχω μικρόφωνο. Γιατί κάποιος δεν μου βάλε. Αυτό λοιπόν, sorry παιδιά, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Μια στιγμή. Εντάξει, έλα. Έλα, παιδί. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Αρχίζει γενομένης από την πύλη εμβολιασμού. Σε περίπτωση που δεν ακούετε το Μαρίνο Νομικό πριν, είναι επειδή εμείς είμαστε θα υπεράνω. Περίμενε, θες να πεις ότι δεν ακούστηκε κουβέντα από όσα είπα. Όχι, δεν ακούστηκε, για να απλώ το δικό μου το μικρόφωνο. Α, ευτυχώς που έχω δυνατή στεντόρια φωνή και πιάνει και το δικό σου, δεν είναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε. Συγγνώμη. Δεν είχαμε. Τι προηγούμενες εβδομάδες. Δεν είχαμε. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί σήμερα μεγάλη Πέμπτη δεν θα κάνετε εκπομπή. Μα γιατί ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί. Λες ότι δεν ήταν. Ίσα δεν ήταν αρκετά πένθυμη ημέρα. Που είσαι νομικός του διαβόλου γι' αυτό. Γι' αυτό. Λοιπόν, επεράσαμε πάρα πολύ ωραία την προηγούμενη φορά με τα σχόλια που μας βάλετε. Είπαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάθε φορά και γι' αυτό σήμερα ο Μαρίνος έκανε έναν post που σας ζητά να μας σχολιάσετε την πύλη εμβολιασμού. Διαβάσουμε τα σχόλια σας στο δεύτερο μισό. Αφού είδατε ο κόσμος ούτως ή άλλως έπεσε το πρωί και δώσανε όλοι. Γλεντούν. Να μην τα μοιραστούν αυτά, κάποια από αυτά τέλος πάντων που γράφουν τα ωραία μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσουμε. Όλοι οι νυχτοί την χτίζανε το βράδυ. Δεν είναι ότι γκρεμιζόταν, απλά δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την πύλη εμβολιασμού. Μιλάμε για την πύλη εμβολιασμού, φυσικά, την οποία εποπτεία έχει το. Τώρα θα προσπαθήσω να πω Υπουργείο, χωρίς να γελάς. Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας. Φίλε, ιδιαίτερα. Καινοτομίας. Και ψηφιακή πολιτική. Μαλάκα, δεν μπορώ. Ψηφιακή πολιτική. Φίλε, θύμισε μου, τι δουλειά κάνουν ακριβώς εκεί. Γιατί ξέρω ότι η πύλη εμβολιασμού είναι τυπικό. You had one fucking job. Και δουλεύει 100% η πύλη. Έχει πέσει. Μέχρι τώρα, την αρχή του που ξεκίνησαν βασικά και μεγαλύτερο και ενδιαφέρον, έχει πέσει. Περισσότερες φορές και από το πουλί 80χρονο, ας πούμε. Ναι, κάθε φορά. Ναι, αυτό είπα. Εγώ τι είπα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Και πάντα διαβεβαιώνουν ότι δεν θα ξανασυμβεί. Είναι όπως με τα κρούσματα διαφθοράς στην κυβέρνηση. Κάθε φορά που δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, σκάει η επόμενη μαλακία. Εν τω μεταξύ, έχουν ένα θέμα με τις δεσμεύσεις. Ναι, μια ψυχολόγος θα έλεγε ότι αυτή η κυβέρνηση φοβάται τη δέσμευση. Κοίταξε, είναι επειδή όταν ήταν μικροί τους εγκατέλειψαν η μητέρα τους και αυτό. Έχουν προβλήματα δέσμευσης γι' αυτό. Έχει. Άμα ξεκινούμε την κεφαλή της κυβέρνησης. Ναι. Αναφέρομαι στον Αρχιεπίσκοπο, φυσικά.
Ποιο νόμιζε τον επικεφαλή τη κυβέρνηση, δεν κατάλαβα. Λοιπόν. και ο επικεφαλή τη κυβέρνηση. Ο αρχιεπίσκοπο. Άμα καταλαβαίνει από και τι δεσμεύσει, και μετά πάμε στον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, τον Νίκο Αναστασιάδη, τον εκάστοτε τέλο πάντων πρόεδρο τη κυβέρνηση. Τον επίτροπο τέλο πάντων στο Προεδρικό. Αυτό ακριβώ. Τον εντεταλμένο του αρχιεπισκόπου, α το πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχει, ο κόσμος ότι το πρόβλημα δεν είναι να μην μπει στην πύλη εμβολιασμού. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, είχε το πρόβλημα των πραγματικών. Ναι, είναι... Συμβαίνουν αυτά το 98 με Netscape. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν συμβαίνει τώρα, ρε φίλε. Και χειρότερα. Το χειρότερο είναι να μπει στην πύλη και να σε ρωτήσει η πύλη, είσαι μέσα. Είσαι μέσα, αγάπη μου. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, επιτρέπεις μου να το πατήσω. Ναι. Το κέρδισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πύλη εμβολιασμού, λοιπόν, πέφτει συνέχεια. Δεν θα περίμενες, φίλε, ότι κάτι το οποίο είσαι να κάνει με Pfizer δεν θα έπεφτε. Αναρωτιέμαι πόσοι και πόσες κυρίως, 35χρονες και 36χρονες, ήταν μπροστά στον υπολογιστή, μπροστά σε μια οθόνη και θα άκουγαν τον σύντροφό τους να λέει «Άδικα περιμένεις». Θα είναι πεσμένη όλη μέρα. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου, γιατί έτσι γίνεται. Μωρό μου, έχω άγχος. Να σου εξηγήσω τι γίνεται. Είναι η δουλειά. Είμαι... Ναι, έφυλε το πρόβλημα. Κοίταξε το πρόβλημα το βασικό. Δεν είναι ότι πέφτει η πύλη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δώσουν μια σωστή απολογία, μια σωστή εξήγηση του γιατί πέφτει. Γιατί ερωτήσαν τον υφυπουργό. Ναι. Σε... Τι είναι η πύλη, είναι όπω διατηρητέα, α πούμε. Αν είναι όπω διατηρητέα κοντά στην αρχιεπίσκοπη, ξέρουμε πολύ καλά γιατί πέφτει. Κάτω. Είμαστε σίγουροι ότι η αρχιεπίσκοπη δεν έχει να κάνει καμία μπουλντόζα τίποτα, δεν έχει να κάνει με αυτή την πτώση τη πύλη. Φίλε μου. Γιατί αυτή συνήθω ρίχνει πράγματα. Ναι. Έχει μια τάση, μια κλίση στο να ρίχνει πράγματα. Λίγο σεβασμό για τον αρχηγό της κυβέρνησης. Λοιπόν. Α. Και λέει ο. Κυπρέος θα πάει στη συναυλία της Σελήν Τιόν το 2023. Με πει. Κλείδωσα από τη συναυλία πριν ένα χρόνο. Δηλαδή, τι κοινό θα έχει η συναυλία της Σελήν Τιόν και η πύλη εμβολιασμού. Θα ανοίξουν Κύπρο μετά το τέλος πανδημίας. Το 23. My heart will go on. Όχι, γιατί πρέπει να δεις καρδιολόγο. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, ναι, ρωτήσαν τον υφυπουργό, ρε φίλε. Κύριε υφυπουργό, γιατί είδατε με αυτή την πύλη, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τους απαντάω, άνθρωπος. Δεν είναι ότι έχει πέσει. Ναι. Είναι ότι απλά δεν μπορείς να μπεις πάνω. Δεν μπορείς να μπεις. Ναι. Σε φίλε, δικαιολογία του. Να πεις τώρα ότι στο Υφυπουργείο Καινοτομίας, ότι η μαλακή έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι κρίμα, τον έχει ρημάξει τον άνθρωπο. Λοιπόν, επειδή να δώσω. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε σωστό, φίλε. Γιατί βγαίνει ένα μήνυμα να σε προειδοποιήσει. Πες μου εσύ τι άλλη δουλειά έχουν. Νομίζω κάνουν και κάτι με startups. Δεν ξέρω φυσικά τι τεράστιες επιτυχίες σημειώνουν και σε εκείνο τον τομέα. Δηλαδή από ότι μπήκα να δω. Πρώτα απ' όλα μπήκα στην ιστοσελίδα του μόνο και μόνο για να δω αν έχουν πουθενά αριθμό fax. Δεν είχαν. Βέλα, αυτή είναι καινοτομία. Ήταν το μόνο καινοτομικό πράγμα που είδα στη σελίδα του Υφυπουργείου Καινοτομίας. Ότι δεν έχουν fax. Είναι ο μόνος ίσως δημόσιος τομέας που δεν αναγράφεται αριθμός fax στη σελίδα τους. Και αυτό, παιδιά, είναι και καινοτομία και ψηφιακή πολιτική. Που αν έτσι πως πέφτει, πρέπει να γίνει ψηφιακή πολιτική, μάλλον. Γιατί η πύλη είναι νεκρή. Ψόφος. Πιάσανε η κατάρρευση του ψεκασμένου, ρε μαλάκα. Τους ψόφους που ρίχνανε, ορίστε. Ψόφισε η πύλη, ρε μαλάκα. Ζητήσαμε μου πρόσφατα, στείλω ένα φάξ, α πούμε. Πού άσο στείλω, στο 80, ρε κουμπά. Γιατί να στείλω φάξ, α πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω από αυτό. Έμπειρα, δεν έχω μόνο εγώ για σήμερα. Λοιπόν, και λόγω πολύ ησυχία στο αυτή. Ναι, πολύ ησυχία στο αυτή. Δεν φωνάζει ο πάνω. Δεν είμαι ζαντάρ. Λοιπόν, πήγαν να ενημερώσουν τον κόσμο ότι η πύλη δεν είναι διαθέσιμη. Και βγάλανε ένα μήνυμα. Εντάξει, τι, δώστε μας το μήνυμα. Έχει φίλο και αυτή. Ναι. Δώστε μας το μήνυμα το οποίο έπαιξε. Ωραία. Η πύλη εμβολιασμού είναι μη διαθέσιμη. Η πύλη εμβολιασμού είναι μη διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Θα καλωθεί σε ανακοινώνηση. Ανακοινώνηση, μαλάκα, γιατί εδώ μπαίνει και η θεία κοινωνία μέσα. Να τα σημάδια. Φίλε, είναι επαφή τη χρήσκοστο που αυτό το τρίγωνο είναι και μασονικό σύμβολο. Φωνάζει από μακριά.
Υπουργείο. Αρέσει και μου και το Υπουργείο Υγεία στο κάτω. Λε, του είχε περίπτωση να σπούμε να το δει. Τι ποιο το έγραφε, τον Κωστή. Ναι, το θέμα είναι το έγραψε το Υπουργείο Υγεία, αφού είσαι για τη σελίδα υπεύθυνο του Υφυπουργείου Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική. Φίλε, κυριολεκτικά, έτσι, τούτα παθαίνει άμα πιάσει υπαλλήλων και νελαμίτη, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Πάλι στον άνθρωπο να γράψε. Πού τόσα ξέρει, τόσα τα ελληνικά του. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή όμως. Όμως τι θα κάναμε χωρίς ναι. αυτούς πραγματικά, τι θα κάναμε. Τους Ελαμίτες ή τους Παθώς. Όχι, ρε. Χωρίς Ελαμίτες ξέρουμε πολύ καλά θα κάναμε. Γιορτή Δημοκρατίας. Χαλό. Πάρτι, βασικά. Λοιπόν, χωρίς αυτούς. Ενώ όλα βγήκαν σήμερα. Χθες και σήμερα γίνανε τα περισσότερα. Βγήκε το Corona Pass σήμερα. Το Corona Pass. Φίλε, μόλις βγήκε το Corona Pass, αμέσως ο Αναστασιάδης, αν κάπως. Μπορούμε να τα πουλήσουμε κάπου τούτα. Ναι, ξέρεις, όλοι βγάζουν Corona Pass, εκτός το ζεύγος Γολίτη. Επειδή. Θα βγάλουν Corona Pass. Ού. Ευχαριστώ. Και όποιοι. Έλα. Αφιερωμένο στη Νίκη Ζάρου αυτού. Ακούω τις επιδοκιμασίες του Πάρη. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, φυσικά τούτα που συμβαίνουν, φίλε, εντάξει, μοιραία κάνει συγκρίσεις με τα server rooms. Και στείλαμε μια φωτογραφία που δείχνει το capacity, τέλος πάντων, του server room. Ορίστε, είναι ναι. η Amazon, η Google, Microsoft και η Πύλη Εμβολιασμού. Και η εμβολιασμού του Υπουργείου. Έχει ένα Pentium 586 που το. Ας το αναγνωρίζει κιόλα. Α, δεν έχω ιδέα. Έχει προσέξει ότι κάθε φορά που αναφέρονται στα. Που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί δεν μπορούμε να μπούμε, το ότι δεν φταίνε ποτέ αυτοί γιατί η πύλη είναι μια χαρά. Δεν έχει την εντύπωση ότι απευθύνονται σε λουδίτες. Σε ανθρώπους δηλαδή που. Οι άμις. Λουδάιτς. Αυτά είναι κυρίες. Ναι, ναι, μάλλον. Μα φεύγετε, ρε, έδωσε τον την εκπομπή. Ναι, δηλαδή που απαρνούνται βασικά οτιδήποτε ναι. έχει να κάνει με την τεχνολογία. Έτσι. Το μισούν. Οι άμις, ας πούμε, που δεν έχουν κάνει ηλεκτρικό ρεύμα, όχι κομπιούτερ. Ναι, είμαστε μέσα. Κυριολεκτικά μέσα στην Κύπρο, είμαστε. Ναι, 30 ναι, ναι. Απευθύνονται σε αυτούς. Ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι. Α πούμε, ακούμε αυτό το κόκκινο. Το κόκκινο. Δηλαδή. Είναι και το όνομα. Όλοι συνερμοί μαζί. Φίλε, εντωμεταξύ το Corona Pass, στείλε μου μήνυμα ένας φίλος μου και είπε ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επίσημα ως όνομα, επειδή είναι trademarked από έναν application. Επομένως, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσουμε το Corona Pass επίσημα να μας κινήσουν αγωγή. Για να το χάσουμε και αυτό μετά. Για το χάσουμε και εκείνο. Πάντως, μια λεπτομέρεια θέλω να σου πω. Όπα, περίμενε. Να το χάσουμε να πληρώσουμε καμιά δεκαετία εκατομμύρια και γυρίσουμε στα Αστασιάδη. Εντάξει, πόσα είναι σε διαβατήρια τούτα να το. Μοιράστε τα. Και δεν τι είναι να το χάσουμε και αυτό, όπως το χαλούμι, ας πούμε. Το χαλούμι μια χαρά έπιε. Ναι. Μια αναλόγως. Ναι. Αναλογικά. Δεν μπορούμε. Πρώτα απ' όλα το pass είναι και ελληνική λέξη. Πάω, pass και τα λοιπά. Okay. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κανένα παραλλαγή να παίξουμε με εκείνο και να, και να βρούμε παραθυράκι και να το γλιτώσουμε. Το ζουλάρουμε. Θυμίσες μου τον πατέρα μου το. Κάνουμε, ξέρω εγώ, κόρονα πάσης Κύπρου. Ότι με αυτό κυκλοφορεί όλη την Κύπρο. Δωρεάν ιδέες εδώ. Μπορεί όμως να έχουμε πρόβλημα με τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί εκείνος είναι πάσης Κύπρου. Σκεφτείτε. Νέα Ιουστινιανή, κάτι. Ναι, δεν έχω ιδέα ποια είναι η κυρία. Νομίζω ότι θα ρίξει την παλιά. Την παλιά Ιουστινιανή δίπλα. Τι κάνετε, ρε ηλίθι. Λοιπόν, έχουμε βεβαίως και τα ποστάκια από κόσμο ο οποίος εξηγεί τι συμβαίνει με τα rapid test που σου δοκιμάζουν. Ορίστε, έχει καταγγελίες από ανθρώπους που έκαναν το εμβόλιο και από ανθρώπους που έχουν κάνει παρατεταμένη χρήση το τεστ με την πατονέτα ότι ενώ πριν τη χρήση αυτών είχαν πολύ καλή επικοινωνία με τον Θεό, μετά τη χρήση ή δυσκολεύονται πολύ να επικοινωνήσουν ή έχουν χάσει την επικοινωνία τους και έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Η άποψή μας γι' αυτό πρώτα απ' όλα. Ότι είναι πρέπει ότι... να είναι μια πολύ πετυχημένη τρολιά αυτό. Δηλαδή, μάλλον ευχόμαστε να είναι. Ελπίζω. Αν δεν είναι, παρακαλούμε, κόψτε τα ναρκώτε, γιατί προφανώς εσάς κόψτε. Πάντως, τους πιστώνω, τους ψέκες, ότι όπως και ο ιός, τον οποίο δεν πιστεύουν, αυτή είναι η ειρωνία, μεταλλάσσονται. Και κάθε φορά, δηλαδή, κάθε καινούργια θεωρία συνωμοσίας δεν μοιάζει μαλάκα με την προηγούμενη. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δε στην εξέλιξη ή μετάλλαξη, πάρτε το όπως θέλετε, των θεωριών συνωμοσίας από πέρσι που εμφανίστηκε ο ιός, όπου τι έγινε στην Κίνα, μέσα σε τεχνητό, μέσα σε εργαστήριο, έτσι, και διαδόθηκε μετά, μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο επίτηδες μετά για να πούν τα τσιπάκια και όλα αυτά. Δε τώρα που φτάσαμε, βρίσκουν κάθε μέρα και μια καινούργια
σκοπιμότητα ή παρενέργεια του εμβολίου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν του το είχα. Φίλε, πρέπει να επανεφευρίσκεσαι σε όλες τις φάσεις. Πρέπει να εξελίξεσαι, να ακολουθείς, τέλος πάντων. Φίλε, αν μένει στάσιμο και προχωρά, είσαι ρε Υφυπουργείο Καινοτομίας. Ναι. Λοιπόν. Ή το παιδείας. Βεβαίως είχαμε και τις απαραίτητες εξηγήσεις, επειδή δεν θα μας άφηνε έτσι η κυβέρνηση. Άρτη να μας εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ευτυχώς ο κύριος Αβέροφ Νουφίτου, ο πολύ καλός φίλος της εκπομπής, έβγηκε να μας εξηγήσει on camera τι συμβαίνει και ποιος φταίει. Παρακαλώ. Ρίχτε, Αβέροφ. Στις θυσίες των πολιτών, η υγειονομική κατάσταση της χώρας μας είναι θετική. Έχουμε κατά αναλογία τις λιγότερες απώλειες συνανθρώπων μας στην Ευρώπη. Σκότωσα τα λιγότερα lockdown στην Ευρώπη. Και η οικονομία άντεξε. Άντεξε. Όμως, εικόνες όπως αυτές που είδαμε στο εμβολιαστικό κέντρο στη Λεμεσό, αλλά και τα συχνά προβλήματα και το πέσιμο της πύλης εμβολιασμού σήμερα, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Και θέλω να τονίσω εμφαντικά. Εμφαντικά. Οι χθεσινές θετικές αποφάσεις του ανοίγματος του συνόλου της οικονομίας και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, θα πρέπει παράλληλα να είναι και πρακτικά εφαρμόσιμες. Μέτρα που δεν συμβαδίζουν με τη λογική και την αναλογικότητα, ούτε οι πολίτες θα τα εφαρμόσουν, ούτε και το κράτος δύναται να τα εποπτεύσει ή να τα επιβάλλει. Μαλάκα, μαλάκα. Δηλαδή όσα δεν κατάφερε, περίμενε 5 και 3, 8 χρόνια τώρα το ΑΚΕΛ ως αντιπολίτευση, το έκανε ο Αβέροφ Νεοφύτου μέσα σε 1,5 λεπτό, πόσο ήταν ναι, το πρώτο. Ναι, φίλε. Σε 1,5 λεπτό άνοιξε δεύτερη κολοτρυπίδα στην κυβέρνηση. Έτσι. Ποιος, ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Τώρα, αν αυτό δεν είναι... Και μέσα στις παρενέργειες του εμβολίου που έκανε ο Αβέροφ, που έκανε και AstraZeneca, τότε δεν ξέρω τι είναι. Μακάρι, δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τον πόνο του, μακάρι να ήταν σε θέση να εμπορούσε να κάνει κάτι για τούτο. Τους έβγαλε ανίκανους, σε όλα δεν μπορούν να συνεχιστούν, τα πήρε όλα και κέντρο στη Λεμεσό και αυτό με την πύλη, που είναι το πέσιμο, που είναι γνωστό η πύλη ή από χέσιμο θα πάει ή από πέσιμο. σαν το γέρο και αυτή και η πύλη. Και μετά έβγαλε και όλα τα μέτρα που καημένος ο Ιωάννου. Με ύφος ταλέπορο και έτσι. Και ήταν και συνέχεια face palm ο Ιωάννη. Δηλαδή με όλα αυτά που ήταν απίμα, αυτά που άκουγε τέλος πάντων, με αυτά που τον ρωτούσαν. Και όλα που καθόταν δύο ώρες και τα ανέλυε, τα έβγαλε όλα άχρηστα. Όχι μόνο άχρηστα, και ούτε πρακτικά, ούτε θα εφαρμοστούν, ούτε μπορεί να τα επιβάλλουν, ούτε να τα υποπτεύσουν. Όλα άχρηστα δηλαδή. Ελπίζω το ΑΚΕΛ να παρακολουθεί αυτό το βίντεο για το πώς να κάνεις σωστή αντιπολίτευση όταν είσαι συμπολίτευση. Φίλε, σκεφτούμε το επόμενο του βίντεο. Το επόμενο του βίντεο είναι κάπως... θέλουμε να καταδικάσουμε έντονα την κυβέρνηση. Ψηφίστε μας εμάς και να είστε σίγουροι ότι θα φέρουμε την αλλαγή. Εμείς θα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Όχι τούτοι άχρηστοι. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί όλοι οι υποψήφοι του Δυσσή μιλάνε για αλλαγή. Ναι, δηλαδή, τους ακούς και λένε να φέρουμε την αλλαγή, να φέρουμε την αλλαγή, την αλλαγή. Καλά, ρε παιδιά, ποια αλλαγή. Δηλαδή, συγγνώμη ακριβώς, ποιος κυβερνάει τα τελευταία 8 χρόνια και επίσης ποιος έχει την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Όχι, Δυσσή. Όχι, Δυσσή. Μετά με τους πεις για αυτά, όχι, εννοούμε πρόσωπα. Δηλαδή, να φύγουν αυτοί και να πούμε εμείς που είμαστε καλύτεροι. Αλλά λέει η βασική. Ναι. Ιδεολογία, νοοτροπία του Σαγερμού είναι μια χαρά. Δεν έχουν πρόβλημα. Μια χαρά. Κατά τα άλλα θέλουν αλλαγή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας ποστάκι ή το στάκι. Αχ, τι να είχαμε να δώσω. Παρακαλώ. Μιλάμε για τους εμβολιασμούς. Θέλω να σου πω ότι. Περίμενε. Ναι. Πλάνο, ναι. Πλάνο σε μένα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Ακολούθησα τη συμβουλή κάποιων ψεκασμένων φίλων. Και ναι, έχω και φίλους ψεκασμένους. Και εγώ φτάνει να μην ενοχλούν. Ναι, φτάνει να μην ενοχλούν. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας. Στο Facebook του. Στο Facebook του, στο κρεβάτι του, στην κουζίνα του κτλ. Εντάξει. Αρκεί να με προκαλούν. Μου είπαν ότι. Δεν εξετάζω, δεν ερευνώ
πρέπει να κάνω τη δική μου έρευνα, όπως κάνανε και εκείνοι, ναι. Και να. Ότι θα αποκαλύψω έτσι πολλές, θα ανακαλύψω πολλές αλήθειες. Mm-hmm. Και έχουν δίκιο τελικά, γιατί έκανα την έρευνά μου και θέλω να σου πω ότι όλη η ιστορία με τα εμβόλια μπάζει. Πρώτα απ' όλα, είδες πάρα πολλούς και επώνυμους που βάζουν φωτογραφίες ότι εμβολιάζονται και όλα αυτά. Και εδώ άρχισε να μου μυρίζει ότι πρέπει να είναι κάτι σαν προπαγάνδα της κυβέρνησης, ότι μπορεί όλα αυτά να μην είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση. Γιατί μετά από παρότρινση φίλων, ψεκασμένων, με έναν αυτό. Ναι. Αυτό και λέω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και φίλε μου, αυτό που ανακάλυψα ερευνώντας, μιλάμε από ατέλειωτες ώρες μετά, μάλιστα. Γιατί όλοι αυτοί που δήθεν εμβολιάζονται. Για να μας απλώς να δείξει η κυβέρνηση ότι προχωράει, προχωρούν και εμβολιασμοί και ότι όλο και περισσότεροι, τελικά ίσως να είναι μούφα. Άρα ψέμα είναι οι εμβολιασμοί. Είναι ψέμα οι εμβολιασμοί. Περίμενε. Είναι ψέμα οι εμβολιασμοί που βλέπουμε και έχω τις αποδείξεις. Περίμενε, ποιες αποδείξεις έχεις. Πάρε, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ τώρα η μεγάλη αποκάλυψη. Θέλω τις δύο φωτογραφίες. Ξενοφόντος και Μαριέλα. Τις δύο φωτογραφίες. Ορίστε και τη Μαριέλα. Ορίστε. Αυτοί οι δύο, φίλες και φίλοι, δείξε με τώρα εμένα, δείξε το οργισμένο ύφος μου, αυτοί οι δύο είναι ηθοποιοί. Και ορίστε η απόδειξη ότι είναι ψέματα. Επιστρατεύουν ηθοποιούς που υποδίονται τους εμβολιασμένους. Τι νομίζαμε ότι με τις μάσκες δεν θα αναγνωρίζαμε ότι είναι ηθοποιοί. Γιατί όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Ήξερα ότι πιέντε. Είδα που την ώρα που έκατσε να μιλήσει. Δεν κάνουμε έρευνα. Δεν κάνουμε τη δική μας έρευνα. Είναι ηθοποιοί του, κύριε Σπίτι. Είναι ηθοποιοί. Καταγγέλνουμε ότι χρησιμοποιούν ηθοποιούς. Ψέματα όλα, κυρίες και κύριοι. Επίσης, η βαρύτητα είναι ψέμα. Πώς σου φαίνομαι σαν εκείνον του InfoWars, πώς τον είπαμε. Ο Alex Jones. Alex Jones. Φίλε, είσαι ο ίδιος. Είμαι ο Κύπριος Alex Jones. Ο βασιλιάς των ψεκασμένων. Είμαι σίγουρος ότι θα κοψεί κάποιος τον κομμάτι και θα το βάλει βασικό. Είμαι ο Κύπριος Alex Jones. Πολεμώ τον Σατανά. Άρα, το πάρετε, μπορείτε να το κόψετε αυτό, παιδιά, και να με κάνετε σημεία. Είμαι ο βασιλιάς των ψεκασμένων. Λοιπόν, ντροπή στους ηθοποιούς οι οποίοι δέχονται να γίνουν. Που εργαλεία. Ότι δεν τους καταλαβαίνανε. Ναι, ότι δεν θα τους καταλάβουν. Ναι. Να γίνουν εργαλεία της νέας τάξης πραγμάτων. Να υποδίονται στους εμβολιασμένους. Ντροπή τους, σαν δεν ντρέπεστε. Ευχαριστούμε, Μαρίνο Νομικέ, που εξεσκέπασε την αλήθεια. Είναι τεράστια αυτή η συνωμοσία που υφαίνονταν σε βάρος μας όλο αυτό το διάστημα από την κυβέρνηση που επιστρατεύει ηθοποιούς. Εντάξει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Παίρνουμε στο επόμενο μας post. Όχι, δεν θα το κάνουμε κανείς στην οικογένεια. Πρώτον, φαντάζομαι μιλάει για το εμβόλιο, μιλάει για σεξ, γιατί φαντάζομαι είναι οικογενειακή δραστηριότητα. Ναι, λοιπόν, εκτός σε κάτι κατηγορίες μες στο Pornhub, είπε ένας φίλος μου. Λοιπόν, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και υπακούμε στους λόγους των πατέρων. Οκ. Okay. Και οθολογιστικά θα το δει κανείς, όπως αρέσκεται. Όχι, οθολογιστικά, ναι. Δεν πάψε ένα. Είναι αυτό κάθε post ψεκασμένου. Τελειώνει ηρωνικά με το τροφή για σκέψη. Ναι, τροφή για σκέψη. Λοιπόν, δεν βάζω ένα εμβόλιο που δεν είναι αξιόπιστο. Β, υπάρχουν παρενέργειες. Γ, θέλουν να μας το επιβάλλουν με εκβιαστικά μέσα. Γιατί, μάλιστα. Δ, διαβάσεις τα συστατικά του, είναι σαν να διαβάζεις μαγικό φίλτρο. Μάγισσα, δηλαδή. Ο οποίος φίλος προφανώς έχει διαβάσει. Εντάξει, ή διαβάζει πολύ η Μάρα με η Μαρίδη. Σάφιζαν, μάλιστα. Ναι. Ή έχει διαβάσει actually κάποια μαγικά φίλτρα και ξέρει τα συστατικά του. Ου, a Wiccan. Μπορεί να είναι Wiccan, όντως. Λοιπόν, θα σε παραπέμψω στον επίσκοπο μας νεόφυτων και ομιλίες που έκαμε έναν δύο χρόνια που μιλούσα για αυτά που ζούμε σήμερα. Σε περίπτωση που εξεχάσετε. Είναι και ο παδός του νεόφυτου. Καμιά έκπληξη εκεί. Λοιπόν, σε περίπτωση που εξεχάσετε. Έναν από τα πολλά πράγματα που είπε ο μόρφου νεόφυτος τα τελευταία δύο χρόνια, επίσης, να θυμίσουμε, είναι ότι εάν η μητέρα σου κάνει προκτικό σεξ όταν είναι έγκυος και της αρέσει. Γενιές είναι γκέι. Ναι. Μόνο να της αρέσει όμως, αν δεν της αρέσει είσαι οκ. Επίσης βρήκε να αποδείξεις και γιατί. Και επίσης, άμα εκείνη την περίοδο που είναι έγκυος, περπατήσεις σε χωράφι όπου έχει την περίοδο που έχει πολλά έντομα και δάκους, ξέρω εγώ, άμα είναι λεγόντα και αυτά, βγαίνει αυτός. Καταλαβαίνετε το ψάκασμα. Αρέσει και εγώ τον περιμένω την ώρα που ξέρω ότι με περιμένει, με περιμένει. Δεν μπορώ, φίλε μου. Εντάξει, λοιπόν, δεν το. Keep an open mind, λέει ο άλλος. Αυτό ήταν πρωτότυπο. Ναι, ναι. Αυτός δεν τελείωσε με το τροφή για σκέψη. Αυτός το πήγε και ένα επίπεδο παραπέρα. Keep an open mind. Ναι, keep an open mind. Προφανώς ο τύπος άνοιξε το ίδιο. Το έχει πάρα πολύ ανοιχτό, αερίζεται. Μη σου πω και χύθηκε κιόλας κάποια στιγμή, ένα μέρος του.
Οι επιστήμονες δεν κατέχουν την απόλυτη γνώση, γράφει κάποιος ο οποίος μιλά απόλυτα. Ναι. Αν και νομίζουν πολλοί από αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Ναι. Και εγώ φυσικά δεν θα πιστέψω τον επιστήμονα, θα πιστέψω αυτόν. Λογικά, ναι. Γιατί άμα δεν σας εμπνέει η εμπιστοσύνη αυτός, ένας οπαδός του Μόρφου, ναι. Ποιος θα σας εμπνέει την εμπιστοσύνη τώρα, ο επιστήμονας, το πτυχίο του, ποιος ξέρει από πού τα πήρε. Ποιος πλήρωσε. Τελώς απαραδείχτο. Λοιπόν, να κλείσουμε το section με τους εμβολιασμούς. Μ' αρέσει το section. Να κλείσουμε το section με τους εμβολιασμούς. Με έναν κάπως λίγο. Πιο δυσάρεστον τέλος πάντων, να κάνουμε μια πιο σοβαρή κριτική τέλος πάντων. Πάνω σε μια είδηση η οποία βγήκε πρόσφατα. Α, θα ασχοληθούμε με άλλους μπετόστοκους. Ναι, με άλλους μπετόστοκους. Που λέει ότι ο πρώτος Κύπριος, ο οποίος εμβολιάστηκε τον Δεκέμβρη με το εμβόλιο, επέθανε. Λοιπόν. Αυτή ήταν ο τίτλος της είδησης. Ο τίτλος της είδησης. Βάλτο. Φαίνεται. Λοιπόν. Βάλτε εκεί να κάνω full screen. Όταν βάλεις τέτοιους τίτλους, οκ. Α! Ναι, δύο τινά συμβαίνουν. Αυτό ήταν full screen. Ναι. Μην το μίξετε. Προσπάθησα να μιλήσω. Full screen. Όχι screen. Α, sorry. Λοιπόν, άτε να μάθω. Λοιπόν, όταν βάλεις τέτοιους τίτλους, διότι να παίζουν. Είτε α, πιστεύεις ότι όντως από το εμβόλιο προκύπτουν θανάτη, θα έπρεπε να γράφεις, τέλος πάντων, να πιστεύεις έτσι πράγματα, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να σου δούμε, να πάρετε σημασία. Είτε που ξέρεις ότι είναι ψέματα, και απλά κάνεις το για πιάνεις τα κλικ. Έτσι, μην είσαστε κακοί άνθρωποι. Εν κακία τούτο. Εν καθαρή κακία, τίποτε άλλο. Εν την βορυχία. Εν τω μεταξύ, προκάλεσε την οργή των συγγενών του ανθρώπου. Οι οποίοι πήραν τα social media και άρχισαν να βρίζουν κόσμο κτλ. Αφήστε μας ήσυχους. Να έχεις τον πόνο σου, έχασες τον άνθρωπό σου και να έχεις τον κάθε σκατόψυχο, μπετόστοκο, ψέκα που υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας να γράφει ψέματα για τον άνθρωπό σου, για τον πατέρα σου, τον αδερφό σου, τον θείο σου, αυτός ο άνθρωπος. Το συγγενή. Όλο το συγγενή. Να γράφουν ανακρίβειες, ψέματα, παραπληροφόρηση, να τον διασύρουν, γιατί μπήκανε και άλλοι γνωστοί μαλάκες με τα ναι, καλά, πείτε μα πώς σας πλήρωσαν και να τον βγάλετε ότι δεν πέθανε από κορονοϊό και δίθεν εμβολιάστηκε. Όλες οι μαλακίες μέσα, όλες μέσα. Εντάξει, το πακέτο. Και να αναγκάζεσαι τώρα, δεν φτάνει το πένθος σου, ο πόνος σου, να έχεις να διαψεύδεις και τις μαλακίες που γράφει ο καθένας. Και όχι μόνο ο καθένας. Γιατί δεν είναι μόνο ο κάθε ψεκασμένος. Αυτό ξεκίνησε από legit, υποτίθεται, media, που πάλι λέω υποτίθεται, ενημερώνουν τον κόσμο. Υποτίθεται. Υποτίθεται. Ναι, πολλά υποτίθεται. Και βγαίνουν με τίτλους ότι πέθανε αυτός που έβαλε το πρώτο εμβόλιο. Ναι, ξέρετε, newsflash. Σε περίπου 30, 40, 50 χρόνια, οι περισσότεροι από ό,τι θα έχουμε εμβόλιο, παιδιά, θα είμαστε όλοι νεκροί. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε πεθάνει. Μας παρακολουθούν. Μαλάκα, θα έχουμε πεθάνει. Γιατί θα έχουμε βάλει το εμβόλιο. Και ξέρεις, σε 50 χρόνια, κάποιος, ξέρω εγώ, πες τώρα 30, ή σε 60 χρόνια, ή σε 20, κάποιος 60, 70, θα είμαστε όλοι νεκροί, αυτοί που βάλαμε εμβόλιο, θα βγαίνουν τότε και θα λένε, α, πέθανε αυτός που είχε βάλει εμβόλιο πριν 20 χρόνια. Φίλε, έτσι, το χειρότερο. Πόσο ηλίθι μπορεί να είναι, η απάντηση είναι πολύ. Πολύ. Το χειρότερο από όλα είναι ότι εμπίγαινε άνθρωπο να σε εξηγήσει ότι ξέρει. Όχι, ειδικό μα άνθρωπο, ότι ένα άλλο ο λόγο που πέθανε. Και αντί να πούμε, συγγνώμη, να απολογούμαστε, συλληπιτήρια για να κατεβάσουν την είδηση. Ναι. Εμπαίνουν να το εξηγήσουν του ανθρώπου ότι έχει λάθο. Που νομίζει ότι πέθανε από άλλη αιτία, διότι η αιτία είναι εμβόλιο. Και γίνονται κλασικά επιθετικοί. Τι λέει σου. Και αρχίζουν και βρίζουν και λένε τώρα στην οικογένεια του θανόντος, ναι, πόσα σας πλήρωσαν, λέει, για να μην πείτε ότι πέθανε από το εμβόλιο. Κακοί άνθρωποι. Κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, πραγματικά να φοβάσαι ότι κυκλοφορείς, ζεις ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Φοβάσαι να ζεις με στους ανθρώπους. Να σου δώσω ακόμα ένα λόγο να φοβάσαι γιατί να ζεις ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μ' άρεσε, γιατί περίχε και το ναζί μέσα. Ναζί είναι, αλλά εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε στην χωριό του Κάθηκα, ορίστε. Τηρήθηκε μέσω της πανδημίας, λέει, το έθιμο στον Κάθηκα. Δεν είναι παρενέργειες, παιδιά. Δεν βλέπουμε παρενέργειες από το εμβόλιο. Μην τα συνδέετε. Είναι απλώς ακόμα μία απόδειξη ότι όντως έρχονται οι ξένοι και απειλούν
με αλλίωση, να αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό. Ναι, ένα cosplay. Ο κοινοτάρχης του κάθηκα, κάμια αναπαράσταση της στάπτωσης του Χριστού. Κάμια cosplay. Ναι. Είναι βασικά το Ιησούς από τη Ναζαρέτ με budget όσα ξόδευε ο Ρόμπερτ Πάουελ για τα ουίσκια του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αντίφραγκο. Αυτά όμως έχουν και μια ομορφιά. Εδώ είναι παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο Νότο, που κάνουν αναπαράσταση των μαχών του εμφυλίου που ντύνονται κανονικά και πάνε και μπουλούκια ολόκληρα χιλιάδες. Ναι, μαλάκα και βλέπεις υπερπαραγωγή. Ίσως και το αντίστοιχο να κάνουμε κι εμείς εδώ. Σκέφτηκες. Ναι, να κάνουμε ας πούμε μια cosplay αναβίωση των γεγονότων του 1963. Ναι, δείχνει ας πούμε πώς σκοτώνουν τον Τουρκοκύπρο ίσως και τους δέχνουν στα πηγάδια. Είμαι εσύ όσο έφτασε σε όλους. Λοιπόν, σκεφτείτε κάτι φοβερά ηλίθιον, είσαι έτοιμος. Πολλά χαμηλών το budget τους. Αντί να πιάσουν το Φράνκο Τζεφιρέλι, πιάσαν το Φράγκο Τζεφιρέλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε εδώ όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, μετά από αυτόν το κρύο ντουζ, πάμε για... Στοματικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην πρώτη προσβολή. Να κάνουμε και ένα. Α, συμπληρώνει τις... ένα φυσιολογικό. Συμπληρώνει τις προτάσεις μου. Είμαστε, ναι, πλέον είμαστε. Ναι. Σαν παντρεμένοι 20 χρόνια. Ναι, ναι. Συμπληρώνουμε ένα στον άλλο. Α, κατάλαβα. Δεν έχει να κάτσει κανένα υπόψη. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσετε πίσω. Σήμερα θα διαβάσουμε και τα σχόλια που μας έγραψετε για την πύλη εμβολιασμού. Πριν να δούμε τα σχόλιά σας όμως, πάμε να δούμε μια είδηση. Πρόσφατη τέλος πάντων, αποφάσισε το τουρκοκυπριακό καθεστώς να κάνει έναν άγαλμα έξω από την Κερίνια. Ναι. Λοιπόν, το άγαλμα του ευγενούς αγρότη. Θα ήθελες να δεις τη φωτογραφία. Ναι, δεν έχω ιδέα του εσύ. Τούτον είναι 100% πραγματική φωτογραφία. Λοιπόν... Συγγνώμη, από αυτή την οπτική. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε είναι έναν αγρότη. Του ευγενούς αγρότη ή του αγρότη με πρεπισμό. Έναν αγρότη ο οποίος γονατίζει. Αγώνατο είναι εκείνο. Ναι, το γόνατο είναι εκείνο. Βασικά είναι το άρωτρο σου αυτό, είναι οι χάρηκες που με είδες. Ή τι μας περιμένει, ξέρω εγώ, στις επόμενες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Λοιπόν, μας δείχνουν με τρόπο τι στον Μπούτσον πάει λάθος σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να με την δείξω τη φωτογραφία. Ήταν υπέροχη. Μαλάκα. Και είναι το ευγενούς αγρότη, ε. Ναι, το ευγενούς αγρότη. Μαλάκα, σκέψε τον αγενή. Εκείνος θα μας γαμούσε ήδη. Δεν ο ευγενής αγρότης λέει, να σας τον εναποθέσουμε. Λοιπόν, έναν άλλον θέμα που θα θέλαμε να ασχοληθούμε από κάποιον άλλον φίλον της εκπομπής είναι ο κύριος Δημήτρης Σιλούρης. Ο οποίος ζει μεγάλες δόξες, γιατί το ντοκιμαντέρ του Al Jazeera, το Cyprus Papers, το γνωστό, είναι υποψήφιο για τηλεοπτικό μπαφτα. Έτσι, μπαφτα. Μπαφτα μαύρα. Μπαφτα μοριάρωστη. Τα μπαφτα, με γνωρίζετε, είναι τα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου και τηλεόρασης. Έχει και τα τηλεοπτικά, δεν ενδιαφέρει, Oscar και Emmy όπως στην Αμερική. Είναι κινηματογραφικά και τηλεοπτικά μπαφτα. Και είναι και καλύτερα. Και ακούγεται, γιατί είναι, ακούγεται και βάζεις τα μπαφτα. Ναι, έτσι γεμίζει. Και βεβαίως ο κύριος Σιλούρης είναι υποψήφιος για συγκεκριμένη κατηγορία, βεβαίως. Καλύτερου του αντρικού. Να μπορείτε να μας δώσετε την κάρτα με την υποψηφιότητα του κύριου Σιλούρη, παρακαλούμε. Ναι. Ορίστε, δέτον. Υποψήφιος για μπαφτα πρώτου ταντρικού ρόλου. Για το σεξ έτσι κι αλλιώς που κάνουν σε βάρος του Κύπριου φορολογούμενου. Ναι. Allegedly. 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 Ναι, νομίζω το δικαιούται. Εμείς στηρίζουμε. Αναρωτιέμαι στην απονομή θα παραβρεθούν άμα κερδίσει. Είναι 24 Μαΐου θα γίνει η απονομή των βραβείων. Αν κερδίσει το Cyprus Papers, λογικά θα πρέπει κάποιος από τους συντελεστές, αυτοί που δούλεψαν θεωρητικά θελημένα και αθέλητα, όσοι τουλάχιστον περιλαμβάνονται, δεν θα πρέπει ο Δύσης Cyprus, δεν θα πρέπει να πάει, να το πάρει, να κρατάει το βραβείο και να φωνάζει «Δύσης Cyprus!» Για
Αυκεί πάντως. Πιτάντζης. This is Cyprus. Αυκεί πάντως στη σκηνή. Μπαύτα, μωρέ. Μπαύτα. Αυκεί πάντως στη σκηνή και να κάπως. Oh my God, oh my God. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλούς. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Αναστασιάδη. Για το πρόγραμμα που σκέφτηκε, ναι. Ευχαριστώ την οικογένεια μου, ξέχασα να πει ένα από την οικογένεια μου. Ευχαριστώ την ομάδα παραγωγής που μου έδωσε την ευκαιρία που μου άνοιξε το μονοπάτι για αυτόν τον ρόλο. Επιτέλους, το Hollywood δίνει ευκαιρίες και σε ανθρώπους της μειονότητας. People of color, color of money, φυσικά. Και πάνω απ' όλα, color of money, ευχαριστώ το κρασί. Καλή νύχτα. Έτσι ακριβώς. Μπαράκες, νομίζω καλύτερα τον έκανες. Από ό,τι έκανε ο ίδιος, παραβρισκόντας στα βραβεία. Ο Σιλούρης, έχεις τον ευχαριστήριο λόγο του Σιλούρη μου, μήπως. Σκεφτείες, γράψε μας κολόχαρτο. Γιατί επειδή σας έχω χεσμένος. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα να κάνουμε έτσι μια περιδιάβαση από τα δικά σας τα σχόλια. Που μας έγραψετε σχετικά με την πύλη εμβολιασμού. Ας βάλουμε την φωτογραφία με την πύλη εμβολιασμού, να ξέρουμε το μήνυμα, έτσι, με τη διόρθωση. Να το. Πύλη εμβολιασμού είναι μη διαθέμη. Είναι παπαφίτης. Θα καλωθήσει ανακοίνωνο νησί. Λοιπόν. Το άνοιγμα της πύλης του εμβολιασμού. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κυπριανού, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς, πύλη εμβολιασμού 2021. Εν Ρόκι Μπαλπού από το Ρόκι. Θεοφάνους, θυρανίξε του ναού του Τόμι Βίτα, θυρακλήσια της πύλης του Κόκκινου. Θυρακλήσια. Εν Ρόκι Μπαλπού έγινε η ομιλία που κάνει με τον γιο του. So many times you get up. Που το Ρόκι δεν είναι. Το ξέρω μόνο του. Αντριάν. Λοιπόν. Στέλλα Αναστασίου, η Άσου Κόκλα, ευχαριστώ για αποντοχή. Ναι, μόνο αυτό δεν βγήκε το μεταξύ σαν μήνυμα. Στην πύλη πορείας μου σήμερα, το η Άσου Κόκλα. Είναι Υπουργείο Καινοτομίας, γραφή Έλληνα Βασιλείου και ήθελαν να καινοτομήσουν. Το να είχαν ένα έτοιμο μήνυμα ορθογραφικά σωστό δεν είναι καινοτομία. Έχει τα δίκια του. Σωστό. Ο Άγγελος Αγγελίδης στην ανακοίνωση που την έγραψε απόφυτος της περσινής τηλεκπαίδευσης κλάδου κλασσικό και επιλογή δαχτυλογραφία. Γιατί είσαστε έτσι, ρε. Γιατί είσαστε έτσι κακοί, ρε φίλε. Τώρα υπήρχε λόγο. Η Έλενα Λεοντίου, πάντα δεν κάνω λάθος, είναι η συνάδελφός σου στα. Ναι, ναι. Fellow comedian, στα. Fellow stand-up comedy που κάνετε. Τίποτα δεν χτίζεται πάνω στην πέτρα, όλα πάνω στην άμμο χτίζονται. Πύλη εμβολιασμού 2021. Έπεσε η πύλη, η ίδια πάλι, η Έλενα. Πιάνω το καντήλι για να εμβολιαστώ. Έπεσε η πύλη, βάλω το μαντήλι, άνοιξε πύλη για να μπω. Έλενα. Και ποίημα. Έλενα, βλέπουμε και άλλες πτυχές του πολυσχηδού ταλέντου σου. Έτσι. Λοιπόν, για να φτιαχτεί η πύλη πρέπει να γίνει κάποια θυσία τη γυναίκα του υφυπουργού, όχι του μισθού, το χαμηλό μισθό. Ναι, αυτό είναι καλό. Γιάννη Γιανακού, στην παφίτικη διάλεκτο η λέξη διαθέσιμη προφέρεται διαθέιμη. Άρα ο χειριστής δεν είναι παφίτης. Όπω σου λέω, είναι προφανές. Λοιπόν. Η λέξη ανακοινώνηση είναι επίσης σωστή, επειδή την πρώτη φορά που έβαλα τον κομπιούτερ σε λειτουργία έκανα αγιασμό, άρα ήταν η θεία λειτουργία βασικά. Όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά η πύλη του εμβολιασμού, έπαθαν τέτοιο σοκ που πίστευε ότι ήταν θαύμα. Άρα η πρώτη λειτουργία βασικά της πύλης εμβολιασμού θεωρήθηκε θεία λειτουργία. Και είδες πως συνδέονται όλα. Είδες. Λοιπόν, ο Σοφοκλής ο Γεωργόπουλος φέρεται τον Nicolas Cage πίσω να κάνει αποκρυπτογράφηση σε τούτον το National Treasure που βλέπω. Ναι. Θέλουμε τον Nicolas Cage πίσω. National Treasure 3, Heaven's Gate. Για να αναφερθούμε και σε μια άλλη φλόπα. Άλλη διάσημη φλόπα είναι Cyprus Gate. Εν τω μεταξύ, ρε μαλάκα, άμα ήταν σκάνδαλο, κάτι να λέγεται Gate, μαλάκα. Gate, έτσι πρέπει να το ονομάσουμε. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές, ακόμα γεννιούνται ιδέες. Πάνω, ξέρετε, βοηθάτε κι εσείς, εδώ χτίζουμε, αλλά όντως, έχουμε το Watergate, έχουμε το. Οτιδήποτε gate, δεν είναι. Καουβιζί gate. Καουβιζί gate. Γνωστό, ναι. Έχουμε και το gate. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα σχόλια, παιδιά. Απλά θα προλαβαίνω να θυμάσαι νουλά, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα. Μια σου είπε για gate. Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία κάτω να. Κάτω επιθετικό. Στο επόμενο, τον Bill Gates, ο οποίο εχώρισε. Τη Μελίντα.
Τη Μελίντα Λά... δεν έχασε. Κοπέλες, κοπέλες, δείτε τον. Έτοιμος, sexy boy. Πώς είναι αυτή η ρημάδα. Δεν έχει τίποτα micro ούτε soft πάνω του. Προσωπικά, εντάξει, νομίζω γίνεσαι hard και μόνο που τον βλέπεις. Σαφέστατα, εγώ έχω ήδη φτιαχτεί. Γίνεσαι γιατί... hard disk. Εξούριο γιατί ήδη έκαμε profile στο Tinder. Μας το έστειλε κάποιος. Επειδή εντάξει, θέλει αμέσως να μπει στο παιχνίδι άνθρωπος, ορίστε. Bill65, I can give you an exclusive. Μπορώ να σου δώσω μια αναποκλειστική τρίτη δόση. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα να παντρευτώ την πρώην του Bill Gates και να έχω ερωμένη την πρώην του Jeff Bezos ή το αντίθετο. Μάγκα, σκέψε τώρα να είσαι παντρεμένος με τη μία και να έχεις ερωμένη την άλλη. Εντάξει. Λένε ότι μπορεί να πιάσει τη μισή του περιουσία και λένε να χάσει τόσα πολλά λεφτά. Και λέω, η περιουσία είναι 200 δισεκατομμύρια. Α, τέτοιο έχασε τα μισά. Δεν του φτάνουν τα χρόνια που το έχουμε απομείνει πάνω στο μάτι του το κόσμου για να το ξοδέψει. Άλλωστε είπαν αυτοί και οι δύο, γιατί είναι και οι ιδρυτές του Ιδρύματος, μαζί με τους άλλους δισεκατομμυριούχους, που είπαν ότι με το που θα πεθάνουν θα τα δωρήσουν όλα. Δεν θα αφήσουν τίποτα. Εντάξει, θα αφήσουν κάτι πριν τις οικογένειες. Κανένα δισεκατομμυριάκι. Ναι, κάτι για να βρει κάτι ψηλά, ας πούμε, έτσι, για χαρτζιλίκι, και τα υπόλοιπα θα τα δωρήσουν. Το 1 τρίτο νομίζω τη περιουσία του, κάτι τέτοιο είπαν. Πόσα λεφτά. Δηλαδή, σύνταφα, α πούμε, αν μάχει 100 δισεκατομμύρια, έχει οικονομικέ δυσκολίε. Σε περίπτωση να σε πω, από την ATM, και έτσι κάπω. Άμα να μου ελπίζω να έχει λεφτά μέσα, πάνω να μου ελπίζω να πήγε μέσα μισθό. Με τόση τέτοια περιουσία, η μόνη σου έννοια κάθε φορά που πα για ύπνο και κάθε φορά που ξυπνά το πρωί, άμα θα παρακολουθεί τον Μπάμπο ή τη Λενιό στην Κύπρο. Έτσι, ναι, μέσα στο τσιπάκι που βάλανε από το Pfizer, το Pfizer που είναι το αμερικάνικο, εντάξει. Με αυτό συνεργάζεται ο Bill Gates, με το Pfizer ούτως ή άλλως. Στα άλλα νομίζω δεν έχει πρόσβαση. Για να παρακολουθεί ακριβώς τι κάνουν οι Κυπραίοι ή που ξημεροβραδιάζεται. Τούτα ρε καμία σας ο άνθρωπος, τούτα όλη η μέρα ξημεροβραδιάζεται, για να μην λέτε ότι δεν σας παρακολουθεί, ρε φίλε. Δεν λέμε και την άλλη άποψη, έτσι, για... Την αντίθετη άποψη, ότι σεβόμαστε απόλυτα. Άλλος ένας. Κυρίες και κύριοι, είναι... μας εξαπρόπτω ο σκηνοθέτης μας. Ο Κυρανίδης της εβδομάδας, γιατί κάθε εβδομάδα... Έχει και κάτι καινούριο. Ναι, ασχολείται και με ένα καινούριο θέμα, με ένα καινούριο παλιό θέμα. Αυτή τη φορά είναι ο πόλεμος των νεοταξιτών, το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, το εγκεφαλικό επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, είναι ο πόλεμος των νεοταξιτών κατά της Εκκλησίας και όχι μόνο. Πνοή λαού. Τον οποίο έχεις βαφτίσει ως... Ο λάθος Κυρανίδης. Λάθος Κυρανίδης. Τι να τους πεις, δεν φίλοι. Ναι, ξέρετε, εντάξει, τον έπρεπε να το έχουμε κεφαλαίο. Αυτή η πνοή λαού που βγαίνει με αυτό το περιστέρι πάντα, το οποίο πάντα νομίζω ότι κάποιον θα χέσει. Ναι, εμάς που χέζει, αλλά είναι anyway. Βασικά. Εμφανίζονται... σε εκλογές, στις βουλευτικές πάντα, εμφανίζονται πριν. Ναι. Δεν έχουν όλο το υπόλοιπο διάστημα, δεν ξέρω πού πάνε, χώνονται. Πέφτουν σε χειμερινή ανάρκη. Ναι, εμφανίζονται σαν τα σαλιγκάρια και τα σκουλίκια, ανάλογα πώς το δεις, μετά τη βροχή. Πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι, ναι, όπως το βλέπει ο καθένας, με τέτοια συνέπεια. Ναι, τι να κάνουμε. Τώρα σου μιλάει ο Πάρης γι' αυτό. Επειδή δεν, όχι, δεν μου λέει, δεν μου λέει τίποτα. Έχω, με φάση. Ναι. Είναι εκεί, εντωμεταξύ. Ναι, που έλεγχο. Φίλε, νομίζω κοιμάται. Έχουμε σκηνοθέτη. Νομίζω κοιμάται. Ακούω κάποιον πάντως να ροχαλίζει. Πιθανότατα να είναι ο σκηνοθέτης μας. Να κλείσουμε με έναν. Με πρόλαβε ο σκηνοθέτης. Μια χαμάτη διαφήμιση της Durex. Απλά μας άρεσε και είπαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Εντάξει. Φίλε, δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να κάνει μια σωστή διαφήμιση. Κανένα λάθος. Δοκίμασε τα νέα Perfect Connection. Δεν ξέρω, Durex έχει εδώ αντιπροσωπεία κάτι στην Κύπρο. Ψάχνουμε χορηγία, παιδιά. Ναι, πω, ναι. Νομίζω αυτό εύκολο. Εύκολο, δηλαδή το εύκολο κυριολεκτικά. Εν τω μεταξύ, το Φούτι απάντησε για την πύλη εμβολιασμού. Ναι, και προσφέρθηκε να τα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όποιο ξέρει ποιο Θεούλη ή Θεάρα ή Θεούλη, το σκέφτηκε πρώτο και το έγραψε. Γιατί χάθηκε πάλι μέσα. Για το, να μπει η πύλη εμβολιασμού πάνω στο φούντι για να λειτουργήσει σωστά. Κάποιος ή κάποιο το έγραψε πρώτος ή πρώτη. Άμα γνωρίζετε, παρακαλώ ενημερώστε. Να το κάνουμε shout-out τώρα. Ναι, δεν ήξερα ποιος είναι ο πρώτος. Ποιος είναι ο πρώτος. Σε ένα thread που είδα, που έκανα tag το φούντι για την πύλη εμβολιασμού, μπήκε το επίσημο account του φούντι και απάντησε ότι θα είναι χαρά μας να βοηθήσουμε. Και εσείς όλες τις προσφορές μπορεί να κάνει, ξέρω, στα δύο εμβόλια και ένα δωρεάν, ξέρω. Ναι, μπράβο. Δείτε τα εμβόλια στη γειτονιά σας. Δείξτε μου τα κέντρα εμβολιασμού που είναι ανοιχτά. Μπράβο. Να έρθει τον delivery boy με το εμβόλιο. Να έχει και διάφορους τύπους, ας πούμε, εμβολίων.
Ναι, μπορείς να φτιάξει το δικό σου εμβόλιο. Επίσης. Να παραγγέλνεις ένα και να σου λέει μίνιμουμ εμβόλια δύο. Να σου δίνει τα συστατικά για αυτούς που κάνουν την έρευνα, που μόνοι τους που διαβάζουν και μορφώνονται. Να τους δίνει τα συστατικά για να φτιάξουν μόνοι τους το εμβόλιο. Δεν θα ήταν τέλεια ιδέα αυτή. Φίλε, εγώ είμαι υπέρ παντός. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει όμως δυστυχώς στο τέλος ακόμα μιας πρώτης προσβολής. Και πάλι νομίζω ότι τα μισά μήναν να παίξουν. Μήναν αρκετά εξαλά. Μας συγχωρήσουν οι σταθεροί πελάτες που δεν αναφέρθηκαν στη σημερινή εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η πρώτη προσβολή κάθε Πέμπτη στις 8.30 στην Digital TV με τους Αβανανία Μουέλα. Έλα. Κάτι... Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Μπράβο. Ναι. Και εσύ, Αβανανία Μουέλα, έχω τώρα με. Μαρίνος, κάτι με νομοθεσίες είναι. Μαρίνος Ζήκηγος. Νομικός. Νομικός. Μπράβο. Λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο Ψηλίδη ήταν και τον Μαρίνο. Ήταν η πρώτη προσβολή στο κανάλι... Άτε τώρα. Άτε τώρα. Έβαλατε εμβόλιο και ξηχάνω. Κάτι είναι και ψηφιακής πολιτικής. Ναι, στο... Digital. Αυτό. Πάντως από το μήνυμα που φαίνεται ότι... Κυρίες και κύριοι, η πύλη εμβολιασμού δεν πέφτει. Σε αντίθεση με την πύλη εμβολιασμού, εμείς διαρκώς ανεβασμένοι. Επόμενη εβδομάδα. Να εβδομάδα λέμε. Γεια σας. Με ανοιχτές ή κλειστές πύλες. Θα τα ξαναπούμε.